1-0 του πρώτου αγώνα του Καραϊσκάκη στάθηκε αρκετό στον Ολυμπιακό, ο οποίο έμεινε στο 0-0 με τον Όφη στο Ηράκλειο και πήρε το εισιτήριο για το τελικό του κυπέλου. Ελάχιστε ήταν οι καλέ φάσει μπροστά στι δύο εστίε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στο 18 πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, τον Ανιμπαγά έκανε τη σέντρα, ο Μαρκάνο την κεφαλιά και ο Σασανίδη έδειξε εντυπωσιακά. Όφη είχε τη μεγάλη ευκαιρία στο 79 με τον Ζορμπά. Και ο Ολυμπιακός άλλη μια πολύ καλή της καθυστερής με τον Μυραλάς, που βρέθηκε τέρμινο Σαχσανίδη, αλλά στην προσπάθειά του για το ψιλοκρεμαστό πλασέ έστειλε την μπάλα πολλά μέτρα out. Στον τον Ολυμπιακό, ο οποίος απέσπασε λευκή ισοπαλία στον Όφη. Το παιχνίδι στην Κρήτη ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να ψάχνει ένα γρήγορο γκολ και μόλις στο τρίτο λεπτό ο Σαχσανίδης πρόλαβε την τελευταία στιγμή. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 18 με την κεφαλιά του Μαρκάνο να διώκνει εντυπωσιακά ο Σαχσανίδης. Στο 35 ο Ιμπαγάς απειλεί με ωραία εκτέλεση φάουλ. Στο 55 νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με την ωραία ενέργεια και το σούτ του Ροσίδη. Στο 79 ο Όφη χάνει ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με το δυνατό σούτ του Ζορμπά. Ήταν από τα παιχνίδια που πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος για 90 λεπτά γιατί όλα μπορούν να συμβούν. Αλλά είμαστε χαρούμενοι που περάσαμε στον τελικό. Προς τη λήξη του παιχνιδιού οι Πειραιώτες έχασαν απίστευτη ευκαιρία με το Μυραλάς. Το μάτσο ολοκληρώθηκε στο 0-0 και σε συνδυασμό με το 1-0 του πρωτάγωνα ο Ολυμπιακός πέρασε στον τελικό. Και σε αυτόν να ποντάρουν τόσο οι παίκτες όσο... Ήρθας με 2-0 και ο Ολυμπιακός περνούσε ξανά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Παραλίγο εδώ να γίνει το λάθος, τρέχει και θα μαζέψει πριν η μπάλα περάσει την γραμμή. Ο Φίλιπ τελείω Μυραλάς γρήγορα για τον Μπαγάσα. Τους θα γεμίσει κεφαλιά, εντυπωσιακή επέμβαση. Την κεφαλιά που έκανε ο Μαρκάνο. Ο Παπουλής, θα βγει ο Κάρολ σταθερότατος, θα μαζέψει και θα βγάλει και μάλιστα κόντρα επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Αμπτούν. Είναι δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Με τρεις του Όφη τώρα, έχει δίπλα τον Μυραλάς, ανεβαίνει και ο Μπαγάς απέναντι, αυτόν θα βρει. Ο Αργεντινός θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά να σουτάρει, το έκανε, αλλά το σουτ ήταν βιαστικό. Έχει προωθηθεί και ο Μέλμπερ και εδώ θα σουτάρει απευθείας μπάλα έξω. Ήταν λογικά τον Όφη μπροστά, αλλά η πάσα για τον Παπουλή δεν είναι καλή. Έκοψε ο Ρμπάεθ που παίζει το ρόλο του λίμπερο της μεσαίας γραμμής του Ολυμπιακού. Και εδώ το κάνει πολύ καλά. Μια ακόμα εξαιρετική πάσα του Ιμπαγάσα. Σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Θα βγει πρώτο Τζεμπούρ. Σαξανίδης και θα μαζέψει. Ο Μανιάτης με τον Ιμπαγάσα. Τεχνικός και τότε προπονητής στην ΑΕΚ. Όταν πήγε εκεί, τον έκανε δεξιμπάκ. Σέντρα χαμηλά. Θα πέσει ο Κάρολ. Με δεύτερη προσπάθεια θα μαζέψει. Αυτή. Περισσότερο προωθεί τον Ροσίδης από τη δεξιά πλευρά. Σέντρα δεν θα περάσει από τον Παπουλή, θα του κάνει όμως μια πάρα πολύ ωραία τρίπλα ο Τροσίδης και μία ακόμα πάνω στο Μέρον. Έχει χώρο τώρα το σουτ, είναι εντυπωσιακό, μπάλα έξω. Η Λόπεδ, γι' αυτό καθυστερεί ο Μπούρμπος και βγάζει έξω για τον Κάλατζης που έχει χώρο για ένα σουτ, θα το κάνει, μπάλα έξω. Το σουτ, την μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Παπαδόπουλο, ο Ζορμπάς θέλει να τη βάλει μπροστά του, το σουτ, την μπάλα έξω, είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία του Όφη.